Επιμένει ο Αμερικανός βουλευτής Pete Sessions να αφιχθεί τις επόμενες μέρες στα κατεχόμενα μέσω του παράνομου αεροδρομίου της Τίμπου. Το μέλος της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας της Βουλής των Ηνωμένων Πολιτειών και γνωστός στέλεχος του φιλοτουρκικού λόμπι στην Ουάσιγκτον, τις επόμενες μέρες θα επισκεφθεί την Τουρκία. Αντιθέτως, ο συνάδελφός του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Dan Newhouse, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, φαίνεται να επαναχώρησε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σε δηλώσεις μετά το πέρας του μνημοσύνου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου καταδίκασε την πρόθεση του Αμερικανού βουλευτή. Εκείνο που κρατώ και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, είναι καταδικαστική επίσκεψη, δεν το συζητώ, θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Εκείνο όμως που κρατώ είναι τη δυσφορία της Αμερικανικής κυβέρνησης, της ίδιας της Αμερικανικής κυβέρνησης και της ίδιας της εδώ Αμερικανικής πρεσβείας που έπραξαν σε συνεργασία μαζί μας αλλά και με την ομογένειά μας ό,τι είναι δυνατόν για να μην γίνει μια τέτοια επίσκεψη. Και εν μέρει ήταν πετυχημένη όσον αφορά τον ένα γερουσιαστή. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ανταποκριτή του ΡΙΚ στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πρόθεση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή, δεν έκρυψε την αντίθεση του State Department απέναντι στη συγκεκριμένη ενέργεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής γνωρίζει την πρόθεση του βουλευτή Pete Sessions να επισκεφθεί την Κύπρο με μη επίσημη ιδιότητα. Δεδομένου ότι τα ταξίδια εκτός αποστολής πραγματοποιούνται με μη επίσημη ιδιότητα, δεν δαπανώνται πόροι του Υπουργείου. Σας παραπέμπουμε στο γραφείο του βουλευτή Sessions για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με το προγραμματισμένο μη επίσημο ταξίδι του.